Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 664 από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Νηθήτα κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, σελίδα 664, προφήτης Ισαΐας, νηθήτα κεφάλαιο. Ιδού η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Ουδέ το οτίον αυτού ευάρινε, ώστε να μη δύναται να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, δια να μη ακούει. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Το μήνυμα αυτό το πρωινό, αδέλφια, για την Εκκλησία του Χριστού και για κάθε έναν από εμάς έχει ως εξής: βήματα προς απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας. Βήματα προς απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας. Σε τρία πράγματα θα εστιάσουμε αυτό το πρωινό με τη χάρη του Κυρίου. Πρώτον, τι είναι η αμαρτία και ποιες είναι οι καταστροφικές της συνέπειες στην καθημερινότητά μας. Δεύτερον, τι καλούμαστε να κάνουμε εμείς. Τρίτον, τι είναι διαθέσιμος και τι δύναται να κάνει ο Θεός. Τρία πράγματα. Πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειές της, ώστε να την συχαθούμε, να την μισήσουμε και να την απορρίψουμε ως τρόπο επιλογής, ως έκφραση. Τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να δει η χάρις την προαίρεσή μας και να ενεργήσει. Και τι μπορεί να κάνει ο Θεός σε εκείνους που θέλουν, αλλά που δεν μπορούν. Αλλά πάντως θέλουν να ελευθερωθούν. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ιδού η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Είναι μια απάντηση σε κάποιες σκέψεις τις οποίες κάνεις και οι οποίες πεπλανημένα, εσφαλμένα σε οδηγούν σε λάθος συμπέρασμα. Είναι σαν να σου λέει εδώ ο Θεός, όχι μόνο σε σένα και σε μένα. Κάνεις λάθος. Δεν έχασε τη δύναμή του ο Θεός επειδή δεν ενεργεί στη ζωή σου. Ούτε κάποιος δυνατότερος από εκείνον ή ισχυρότερος κατόρθωσε να του κοντίνει του χέρι, ώστε γι' αυτό τον λόγο να μην μπορεί να επέμβει στα αδιέξοδά σου. Δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο είναι. Και αν πραγματικά θέλεις να ελευθερωθείς από όλα αυτά και αν όντως θέλεις την επίσκεψη του Κυρίου, θα το καταλάβεις τι είναι. Γιατί θα μας το πει ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, κανένας δεν είναι τόσο δυνατός ώστε να κοντίνει το χέρι του Θεού. Ούτε ο Θεός έπαψε να είναι ο ίδιος ώστε να μην μπορεί ή να ξέχασε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να απελευθερώνει ή να επεμβαίνει. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεύτερον, ούτε το οτίον αυτού ευάρινεν, ώστε να μη δύναται να ακούσει. Αισθάνεσαι ότι ο Θεός δεν απαντάει στις προσευχές σου και έχεις αρχίσει να πείθεσαι ότι δεν τις ακούει. Δεν έχει βαρικοία ο Θεός. Το πρόβλημα δεν είναι σε εκείνον. Ο Θεός ακούει πάρα πολύ καλά. Και ακούει και δυνατός είναι και το χέρι του δεκόντινε
Και παντοδύναμος παραμένει, κάτι άλλο τρέχει. Η επιβεβαίωση του Πνεύματος του Αγίου μέσα από τον προφήτη Ισαΐα είναι μια διαβεβαίωση για εμάς σήμερα ότι ο Θεός είναι ζωντανός, παραμένει δυνατός και ακούει προσευχές. Ο λόγος για τον οποίο δεν τις απαντάει και δεν επεμβαίνει δραστικά ώστε να σώσει, δηλαδή ώστε να μας βγάλει από τα δεσμά, από την παγίδα ή από το οποιοδήποτε αδιέξοδο, είναι συγκεκριμένος. Και ποιος είναι αυτός? Η ανομία σας είναι που έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Δεν είναι ότι δεν δύναται να σώσει. Δεν είναι ότι έχασε τη δύναμή του. Δεν είναι ότι έχει βαρικοία, ότι δεν μπορεί να ακούσει. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον Θεό αυτό που δεν σας συμβαίνει. Οι επεμβάσεις, οι ακροάσεις και οι αποκαλύψεις του Θεού, αυτά που δεν σας συμβαίνουν, δεν οφείλονται στον Θεό. Ούτε στην αδυναμία Του, ούτε στην βαρικοία Του, ούτε στην οποιαδήποτε αδιαφορία Του, που τέτοιο πράγμα σε Αυτόν δεν υπάρχει. Όχι, δεν είναι αυτό. Το ότι δεν απαντάει, δεν αποκαλύπτει, δεν ενεργεί, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει χώρισμα μεταξύ εσού και του Θεού. Και ποιος το βάζει το χώρισμα? Ο Θεός? Όχι, εσύ. Εγώ. Εμείς. Τα χωρίσματα δεν τα βάζει ο Θεός. Ο Θεός το χώρισμα το έριξε με τη θυσία του Χριστού. Θυσιάζει το Χριστός, χύνεται το αίμα Του, σκίζεται το καταπέτασμα, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Οποιοδήποτε χώρισμα από εκεί και πέρα δεν το βάζει Εκείνος. Εκείνος ρίχνει τα χωρίσματα. Εμείς είναι που τα ορθώνουμε και Του ζητάμε τα ρέστα. Οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Πράξεις, ενέργειες και επιλογές που κινούνται συστηματικά έξω από τα οροθέσια του Λόγου, με αποτέλεσμα να διαρριχθεί η σχέση μεταξύ σας, να επέλθει διαζύγιο και να υπάρξει διακοπή της ευλογημένης επικοινωνίας που κάποτε είχατε. Πράξεις, επιλογές, ενέργειες, συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες, είναι αυτές που βάζουν χώρισμα. Το πρώτον. Το δεύτερον. Και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας. Η εμπαθή σας προσκόλληση σε πράγματα τα οποία απεχθάνεται ο Θεός και δεν προσφέρει Εκείνος, ούτε Αυτός ευλογεί, είναι η αιτία που δεν βλέπετε πλέον πρόσωπον Θεού, που ο Θεός δηλαδή δεν ενεργεί στην ζωή σας. Και είναι και η αιτία που έχετε την αίσθηση ότι δεν ακούγονται οι προσευχές σας. Η αντικατάσταση του Θεού με την α ή β απόλαυση, με την α ή β δραστηριότητα, η λησμονιά του Θεού, το πέρασμά του σε δεύτερο και τρίτο πλάνο, η προσπάθειά μας για ευχαρίστηση βγάζοντας τον Θεό από εκεί μέσα, βγάζοντας τον Θεό από τη μέση, αυτό είναι η αμαρτία, οδήγησαν πρώτον στο να χάσετε το πρόσωπο του Θεού από τη ζωή σας, δηλαδή σταματάει ο διάλογος, σταματάει η επικοινωνία, διότι ο διάλογος είναι υπόθεση προσώπων. Όταν μπει χώρισμα και πάβεις να βλέπεις το πρόσωπο, τότε δεν υπάρχει και διάλογος. Οι αμαρτίες σας λοιπόν έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας. Δεν είναι το θέλημά του
να κρύψει το πρόσωπον αυτό από σας, η αμαρτία σας, οι επιλογές σας, οι προτεραιότητές σας, η αντικατάσταση του Θεού με εκείνο το οποίο αυτός μισεί και απεχθάνεται. Αυτό είναι που έκρυψε το πρόσωπον του Θεού από σας, δια να μην ακούει. Ναι, όντως ο Θεός δεν ακούει την προσευχή σας, όχι γιατί έχει βαρικοία, αλλά γιατί έκρυψε το πρόσωπον αυτού από σας εξαιτίας της αμαρτίας σας. Και όταν λέει δεν ακούει, όχι γιατί έχει πρόβλημα στην ακοή του, αλλά γιατί αρνείται να δώσει σημασία σε μία προσευχή τη στιγμή που υπάρχει αμετανοησία. Γιατί λοιπόν ο Θεός δεν ενεργεί? Γιατί δεν απαντάει σε προσευχές? Εξαιτίας των ανομιών σας που έβαλαν χώρισμα και των αμαρτιών σας που του έκρυψαν το πρόσωπο. Των αμαρτιών σας που μας έκρυψαν το πρόσωπο του Θεού. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα τώρα των χωρισμάτων που προβάλλουν, που προκαλούν η ανομία και η αμαρτία? 9 εδάφιο, διπλανή σελίδα. 665. Δια τούτο η κρίση είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Να γιατί ο Θεός δεν ενεργεί. Να γιατί δεν επεμβαίνει. Να γιατί δεν κάνει εκδίκαση της υποθέσεως. Επειδή οι ανομίες μας έβαλαν χώρισμα και επιμένουμε να τις επαναλαμβάνουμε, και επειδή οι αμαρτίες μας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού δια να μην μας ακούει και εξακολουθούμε να μην μετανοούμε. Σε αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό το λόγο η κρίση είναι μακράν αφημών. Ο Θεός δεν κάνει εκδίκαση της υποθέσεως και δεν επεμβαίνει. Προσμένομεν φως. Προσμέναμε να μας πει τι να κάνουμε. Και ειδού σκότος, καμία απάντηση. Γιατί? Γιατί οι αμαρτίες έβαλαν χώρισμα. Πρέπει να φύγει η ανομία και η αμαρτία. Με τη μετάνοια, με την προσευχή, την εστία και την εξομολόγηση. Πρέπει να φύγει. Προσμέναμε λάμψη και περιπατώμεν εν ζώφο. Πάντοτε σε κάτι ελπίζουμε και πάντοτε την τελευταία στιγμή διαψευδόμαστε. Γιατί οι ανομίες μας έβαλαν χώρισμα μεταξύ ημών και του Θεού και οι αμαρτίες μας κατάφεραν να κρύψουν το πρόσωπο αυτού από μας. 10 εδάφιο. Ψηλά φόμεν των τείχων ως η τυφλή. Δεν είμαστε βέβαιοι για τίποτα. Για όλα αμφιβάλλουμε. Δεν είμαστε πλέον βέβαιοι για τίποτα, ούτε καν για τα αυτονόητα. Ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι ο Θεός μιλάει, ότι ο Θεός ενεργεί. Και ψηλαφόμεν ως οι μη έχοντες οφθαλμούς. Ραντεβού στα τυφλά. Βαδίζουμε και αποφασίζουμε στα κουτουρού. Εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή. Ενώ είναι φανερό, ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε, ενώ είναι μπροστά μας, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και σπάμε τα μούτρα μας. Γιατί? Διότι οι ανομίες έβαλαν χώρισμα και δεν ακούμε τη φωνή του και οι αμαρτίες μας έκρυψαν το πρόσωπό του από μας, ώστε να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Και ενώ όλα αυτά υπάρχουν, εμείς προσευχόμαστε χωρίς αυτά να βγουν από τη μέση. Και μετά είμαστε σε απορία. Περιμέναμε φως, οδηγία και ήρθε σκοτάδι. Καμία απάντηση. Γιατί? Να γιατί. Οι ανομίες σας έβαλαν χώρισμα μεταξύ ημών και εμού. Και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπό μου.
Και αντί να βλέπετε εμένα, βλέπετε το είδωλο της επιθυμίας σας και το θεοποιείτε. Ή βλέπετε δεξιά και αριστερά. Δελεάζεστε, τρώτε τα μούτρα σας και μετά λέτε, Κύριε, γιατί το άφησες, γιατί με άφησες. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένη παθολογία, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί μέσα από τη διάγνωση του λόγου και μέσα από τα φάρμακα τα οποία η Γραφή του Αγίου Πνεύματος θα μας χορηγήσει. Γιατί ο Θεός θέλει να ελευθερωθούμε. Αλληλούια! Για όλους μας. Όλους μας θέλει να μας επισκεφθεί. Όλους θέλει να μας οδηγήσει. Και σε ολονών την ζωή θέλει να επέμβει. Ό,τι και αν έγινε, όσο και αν έσφαλες. Είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Μας έχει ετοιμάσει ο Θεός θαυμάσια πράγματα για να γίνουμε μέτοχοι Του και δεν γευόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Διανομές Πνεύματος Αγίου, θεραπείες, αποκαταστάσεις, απαντήσεις, ενέργειες, προφητείες, φανερώσεις κρυφίων καρδίας για το τώρα, επαγγελίες και οδηγίες για το αύριο, ενέργειες δυνάμεων. Όλα αυτά τα έχει προετοιμάσει ο Θεός για εμάς, για εσένα, για κάθε πεσμένο, τον οποίον περιμένει ο Κύριος να επανέλθει, να σηκωθεί, για όλους εμάς. Είμαστε εν μέσω το σου των αγαθών ως νεκροί. Ανάμεσά μας είναι η ζωή με τις υπερθαύμαστες ενέργειές της, τις οποίες αυτή επειδή ενσαρκώθηκε μπορεί να κάνει. Αλλά εμείς τελικά τίποτα δεν γευόμαστε, τίποτα δεν εμπειρευόμαστε. Και τούτο γιατί οι ανομίες και οι αμαρτίες βάζουν χωρίσματα και μας κρύβουν το πρόσωπό Του και παραμένουν ανεξομολόγητες και ακαταδίκαστες. 11 εδάφιο. Πάντες βρυχόμαστε ως άρκτοι. Αγριεύουμε. Φωνάζουμε, φοβερίζουμε, γινόμαστε έξαλλοι, επιθετικοί. Έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας γιατί διώξαμε τη χάρη, επειδή η ανομία έβαλε χώρισμα και η αμαρτία απέκρυψε το πρόσωπο του Θεού και δεν επιστρέφουμε και δεν μετανοούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να βγει από μέσα μας ο παλιός άνθρωπος, εκείνη η αρκούδα που το μόνο που ξέρει να κάνει ως μέσον επικοινωνία είναι να γριλίζει και να απειλεί τον άλλον προκειμένου να τον πείσει να κάνει αυτό που η αρκούδα, το σαρκικό φρόνημα, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει. Και στενάζομαι ως τριγώνες. Ανάλογο με το χαρακτήρα, ένας εξωστρεφής που έχει θάρρος τον εαυτόν του ομοιάζει με αρκούδα που γριλίζει, που φωνάζει, που απειλεί, που κοιτάζει έτσι, που τα μάτια του πετάνε σπίθες, που δεν έχει πνεύμα Θεού. Άλλο ανέλαβε κάποτε. Αλλά και υπάρχει και η άλλη περίπτωση, η άλλη ψυχοσύνθεση. Να στενάζουμε σαν τριγώνες. Όλο αχ και βαχ. Μία μεμψημυρία, μία μουρμούρα, ένα διαρκές παράπονο. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν απαντάει, αδελφέ, και γιατί δεν ακούει. Βεβαίως δεν απαντάει, βεβαίως δεν ενεργεί και δεν ακούει, διότι υπάρχουν χωρίσματα. Είναι οι ανομίες και οι αμαρτίες. Τι περίμενες? Τι περίμενα? Να είμαι εγώ σε μια τέτοια κατάσταση ανεξομολόγητη, προσευχόμενος, και ο Θεός να ενεργεί και να απαντάει προσυπογράφοντας αυτό που κάνω και διαιωνίζοντάς το? Μη γέννητο. Ο Θεός με αγαπάει πάρα πολύ και δεν θέλει να απολεστώ. Από αγάπη ο Θεός δεν ενεργεί στη ζωή σου. Είναι ένα μήνυμα που σου δίνει σήμερα ο Κύριος. Από αγάπη δεν ενεργώ στη ζωή σου. Από αγάπη δεν απαντώ. Για να καταλάβεις ότι πρέπει να το πάρεις αλλιώς. Εάν δεν σε αγαπούσα, θα ενεργούσα και θα απαντούσα, συμμαρτυρώντας σε αυτό που σε βλάπτει. Δεν το κάνω, λέγει Κύριος αυτό, διότι σε αγαπώ πάρα πολύ να σε απολέσω με μίαν επιβλαβή για σένα ευλογία.
Διότι θα ήταν επιβλαβής η ευλογία του Θεού αν προσφερόταν σε κάποιον ο οποίος είναι αμετανόητος. Γιατί ο Θεός θα τον κατέστρεφε εάν συμμαρτυρούσε σε αυτή του την πρακτική. Αδέρφια, ο Θεός μας αγαπάει και όταν μιλάει και όταν σιωπάει. Και όταν ενεργεί και όταν δεν ενεργεί. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Απ' αγάπη ο Θεός δεν ενεργεί. Απ' αγάπη ο Θεός δεν επεμβαίνει. Απ' αγάπη ο Θεός δεν απαντάει. Απ' αγάπη. Σε ευχαριστούμε Κύριε για την αγάπη Σου που ξέρεις να την εκφράζεις με τον πιο ωφέλιμο τρόπο για εμάς. Λέει μετά. Κρίσιν προσμένομεν, αλλά δεν υπάρχει. Περιμένουμε κάτι να γίνει. Κάτι να κάνει ο Θεός. Αλλά ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Γιατί οι ανομίες σας παραμένουν και βάζουν χώρισμα μεταξύ εμού και ημών, λέγει Κύριος. Σωτηρίαν περιμένουμε, αλλά είναι μακράν αφημών. Περιμένουμε να μας σώσει. Δηλαδή με κάποιον τρόπο να μας ξελασπώσει. Αλλά τα πάντα παραμένουν έτσι όπως είναι και χειροτερεύουν κιόλας. Γιατί όλα αυτά, 12 εδάφιο, διότι οι παραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιόν σου. Αντί να μετανοούμε, κάνουμε τα ίδια και χειρότερα. Και οι αμαρτίες ημών είναι μάρτυρες καθημών. Οι επίμονα αρρωστημένες προσκολήσεις μας μας απομακρύνουν από εκείνον τη στιγμή που εμείς δεν απομακρυνόμαστε από αυτές. Και τα σανομίες μας, διότι με θυμών είναι η παραβάση ημών και τα σανομίας ημών εμείς γνωρίζομεν αυτάς. Τις γνωρίζουμε. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα να απαλλαγούμε από αυτές. Γιατί στο βάθος μας αρέσουν. Και την ίδια στιγμή ζητούμε επέμβαση του Θεού ή οδηγία για το α ή β ζήτημα. Και ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, ούτε επεμβαίνει, ούτε ενεργεί, διότι το παν για τον Θεό είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Γνωρίζουμε λοιπόν εμείς τας ανομίας ημών. Είδαμε λοιπόν, αγαπητά μου αδέρφια, τι είναι η αμαρτία και πόσο καταστροφικές συνέπειες έχει στην καθημερινότητά μας. Το ερώτημα τώρα είναι, αμαρτήσαμε, πέσαμε, σφάλαμε, εχμαλωτιστήκαμε. Μπορεί να γίνει τώρα τίποτα? Μπορεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, μπορεί. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς ώστε να δώσουμε ένα σινιάλο στον Θεό να επέμβει στη ζωή μας, να του δώσουμε το δικαίωμα να μας βοηθήσει. Και η απάντηση είναι δόξα στο Θεό, μας τα έχει γράψει όλο ο Θεός. Υπάρχει οδός διαφυγής ώστε και να ξελασπώσεις και να ελευθερωθείς και να γίνουν τα έσχατα όχι χειρότερα αλλά καλύτερα των πρώτων. Και τι πρέπει να κάνουμε? Παροιμίες ΚΙΤ 18. Πάμε να το δούμε. Δεν τη θυμάμαι τη σελίδα. Θα τη βρούμε όμως τώρα. Σε ευχαριστούμε Κύριε για την αγάπη Σου. Αλληλούια. Παροιμίες ΚΙΤ 13, όχι 18. 605. Μας αγαπάει ο Χριστός. Αλληλούια. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Μας αγαπάει ο Χριστός. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Αυτός που είτε αρνείται να φανερώσει την αμαρτία του, να την παραδεχθεί,
είτε προσπαθεί να την διαιωνίσει κρυπτόμενος, ένα είναι βέβαιον, ότι η ζωή του θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και δεν θα ευοδοθεί σε τίποτα. Χρυσό θα πιάνει, κάρβουνο θα γίνεται. Όχι γιατί ο Θεός τον τιμωρεί ή δεν τον αγαπά, αλλά γιατί τον αγαπά ακριβώς και προσπαθεί να τον σώσει. Και προσπαθεί μέσα από τις καθημερινές αποτυχίες, τις οδυνηρές καθημερινές αποτυχίες, η αγάπη του να τον βοηθήσει να κοιτάξει ψηλά και να πει «Συγχώρα με, Κύριε, και σου ανοίγω την καρδιά μου και στα λέω όλα». Και στη συνέχεια κοιτάξτε τι λέει, «Ο δε εξομολογούμενος», αυτός δηλαδή που ανοίγει την καρδιά του στο Θεό και του τα λέει όλα χαρτί και καλαμάρι, αλλά όχι μόνον αυτό. Ο εξομολογούμενος, η εξομολόγηση είναι το πρώτο βήμα, δεν είναι όμως αρκετό. Και παρετών αυτάς, από τη μία το πρώτο βήμα η εξομολόγηση. Του τα λέω όλα, τα παραδέχομαι όλα και δεν προβάλλω την παραμικρή δικαιολογία. Το δεύτερο είναι και παρετών αυτάς. Τι σημαίνει παρετών αυτάς? Δεν το ξαναβλέπω αυτό που με βλάπτει. Δεν το ξανακούω. Δεν το ξαναγγίζω. Όχι γιατί είμαι ελεύθερος, αλλά γιατί μέσα από αυτήν μου την δήλωση και την απόφαση, την ειλικρινή, περιμένω από τον Θεό να με βοηθήσει να το κάνω πράξη. Το να πάρεις τα πακέτο τα τσιγάρα και να το πετάξεις είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις. Εκείνο το οποίο θέλεις βοήθεια για να μην το κάνεις είναι όταν θα έρθει ξανά ο λογισμός να σου πει πήγαινε στο περίπτερο και να πας. Πέτα εσύ το τσιγάρο. Λέω κάτι συγκεκριμένο, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Παρετήσου. Κλείς το κινητό. Σβήστο το τηλέφωνο. Μην ξαναπας εκεί που ξέρεις ότι θα δελεαστείς. Πες δεν θα ξαναπάω. Αν και θέλω. Δεν νιώθω ελεύθερος. Βλέπω ότι μέσα μου ακόμη δουλεύει. Αλλά το εξομολογούμε γιατί θέλω να πάψει να δουλεύει. Και παρετούμε για να μου δώσει η Θεός την δύναμη τώρα που το σταματώ να μην το ξανακάνω. Ο εξομολογούμενος και παρετών τι θα κάνει? Θα εγκαταληφθεί? Θα παρατηθεί? Θα ελεηθεί? Πρώτα πάει η εξομολόγηση, ακολουθεί η παρέτηση και τότε η χάρη σε ενεργεί και δίνει το έλεος ώστε να υπάρξει απελευθέρωση. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο, όλα τα λέει ο λόγος. Θα πολεμάμε με το λόγο και θα του λέμε Κύριε θα το κάνω, αλλά βόηθα με. Θα εξομολογηθώ, θα παρετηθώ, αλλά χωρίς τη βοήθειά σου δεν μπορώ. Θα παρετηθώ όμως. Και τι σημαίνει ο παρετών, ο εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί? Πώς θα ελεηθεί δηλαδή? Τι θα κάνει ο Θεός ώστε να τον ελεήσει? Ισαΐας, δεύτερο κεφάλαιο. Πάμε να το δούμε. Τι ωραία να μας ταξιδεύει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο Λόγο, που είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Βοήθησέ μας Κύριε. Διαβάζουμε 6:21 σελίδα. Λούστητε, καθαρίστητε το μέρος του ανθρώπου. Πετάξτε από πάνω σας την βρωμιά και απορρίψτε την ως τρόπον επιλογής. Αποβάλλετε την κακίαν των πράξεών σας απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Πάψτε να προκαλείτε με τις επιλογές σας και τις επιθυμίες σας ζημιά τόσο στον εαυτόν σας όσο και στους άλλους, γιατί εγώ είμαι παρόν και τα βλέπω όλα. Τρίτον, παύσατε πράττοντες το κακόν. Σταματήστε την αμαρτία, δεικνύοντας την προαίρεσή σας
ώστε ο Θεός όταν δει ότι τη σταματάτε να σας επελευθερώσει για να μην την επαναλάβετε. 17. Μάθετε να πράτετε το καλόν, ό,τι ωφελεί εσάς και τους άλλους. Εξητήσατε κρίση. Ζητήστε από τον Θεό να μάθετε ποιο είναι το θέλημά Του, γιατί μόνον μέσα σε αυτό θα βρείτε την ευχαρίστηση που χρειάζεστε και την οποία ματέως ψάχνετε να τη βρείτε, είτε σε πρόσωπα είτε σε καταστάσεις οι οποίες είναι αμαρτωλές. Κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε την δίκη της χείρας. Κάντε δηλαδή αυτά που με ευαρεστούν. Όταν κάνετε αυτά που με ευαρεστούν, τότε θα δείτε πόσο θα ευαρεστήσετε εσείς. Εκεί θα βρείτε αυτό που σας λείπει. Πρακτικά πράγματα. Όταν λοιπόν ο Θεός δει την προαίρεση, όχι την αυτοαπελευθέρωση, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αυτοπελευθερωθεί, ο Θεός ελευθερώνει. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να σταματήσει κάτι που κάνει, όχι ως ελεύθερος, αλλά ως εξητών την ελευθερία του. Μπορώ να πω stop, δεν θα το ξανακάνω αυτό. Και να μην το ξανακάνω εκείνη την ώρα. Να πάρω την απόφαση και 1-2 μέρες να μην το ξανακάνω. Θα το δει αυτό ο Θεός ότι το θέλεις και ότι δεν το μπορείς και θα σε βοηθήσει να μην ξαναγίνει. Λέει λοιπόν εδώ, κοιτάξτε τι λέει. Εσείς θα δείξετε την προαίρεσή σας με συγκεκριμένη ομολογιακή άρνηση και πράξη αντίθετη σε αυτή που κάνατε. Και τότε λέει, 18 εδάφιο, έλθετε τώρα, αφού δείξετε προς τον Θεό την προαίρεσή σας, δηλώνοντας εξομολόγηση και παρέτηση από την αμαρτία, έλθετε τώρα και ας διαδικαστώμεν. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε πραγματικά. Αφού μπείτε στην παραπάνω διαδικασία, τώρα ελάτε να μιλήσουμε. Τώρα ελάτε να μπούμε ξανά στο διάλογο. Και ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Αφού μπείτε στην παραπάνω διαδικασία και έρθετε τώρα σε διάλογο μαζί μου, γιατί τώρα μπορούμε να κάνουμε διάλογο, τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Αυτό είναι το έλεος που είπαμε πριν. Ο παρετούμενος και εξομολογούμενος θα ελεηθεί. Είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε τώρα. Ποια είναι η ενέργεια του Θεού, ποιο είναι το έλεος του Θεού προς εμάς. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσιν γίνει λευκέ ως χιόν. Εγώ θα σας λευκάνω. Εγώ αναλαμβάνω την πλήρη αποκατάστασή σας, διότι μπήκατε στην παραπάνω διαδικασία με την εξομολόγηση και την παρέτηση. Εάν είναι έρυθρες ως το κόκκινον, θέλουσιν γίνει ως λευκό μαλλίον. Εγώ θα τα κάνω. Η μεταμόρφωσή σας είναι δική μου υπόθεση, δεν είναι δική σας. Δική σας υπόθεση είναι η εξομολόγηση και η παρέτηση, μέχρι να έρθει η απελευθέρωση. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Τώρα που σας βλέπω ότι το παλεύετε, τώρα που σας βλέπω ότι σταματάτε την αμαρτία και την ανομία με μετάνοια και με εξομολόγηση, αν και δεν είστε ακόμη ελεύθεροι, αλλά είσαστε σε έναν αγώνα καταδίκης, μετανοίας και παρέτησης, έλθετε τώρα και ας διαδικαστώμεν. Δεν μπορεί να υπάρχει διαδικασία μετά του Θεού εάν ο άνθρωπος δεν μπει στην έμπρακτο μετάνοια και στην έμπρακτο παρέτηση από την αμαρτία δια της εξομολογήσεως. Τώρα πλέον μπορούμε να διαδικαστώμεν. Γιατί βλέπω την προαίρεσή σας ότι θέλετε αλλά δεν μπορείτε, αλλά πράτετε χωρίς να είστε ελεύθεροι. Η άρνησή σας, η παρέτησή σας από την αμαρτία δεν είναι αποτέλεσμα της ελευθερίας σας, αυτή δεν έχει έρθει ακόμη. Είναι αποτέλεσμα της προαίρεσής σας. Εγώ θα ενεργήσω ώστε να μην ξαναγίνει. Αλληλούια. Εάν θέλετε και υπακούσετε, λέει στο 19, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταφαγωθεί υπομαχαίρας. Εάν με ακούσετε, σωθήκατε από τα δεσμά και ελευθερωθήκατε. Εάν δεν με ακούσετε, καταστραφήκατε. Οδεύετε προς αιώνιον όλεθρο και απώλεια. Γιατί αυτά δεν τα λέει
ένας προφήτης από το μυαλό του ή από την καρδιά του. Αυτά τα λέει το στόμα του Κυρίου, το οποίο ελάλησε. Και σήμερα, αδέρφια, αυτή την ώρα μας λαλεί ο Θεός μέσα από τον προφήτη Ισαΐα, εν Αγίω Πνεύματι. Διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Είδαμε λοιπόν ποιες είναι οι καταστροφικές συνέπειες της αμαρτίας στην καθημερινότητά μας, ώστε να βοηθηθούμε να τη μισήσουμε. Είδαμε και πώς ακριβώς εκφράζεται η προσπάθειά μας για επιστροφή, γιατί και εμείς πρέπει να δώσουμε ένα σημάδι στον Θεό ότι όντως θέλουμε, άλλο που δεν μπορούμε, όμως θέλουμε. Ο Θεός τελικά τώρα για εμάς είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι, και αν ναι, όντως το μπορεί, γιατί λέει εδώ ότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε, είναι βέβαιο ότι θα μας δεχθεί. Είναι βέβαιο ότι θα μας δεχθεί. Είναι βέβαιο ότι θα μας δεχθεί. Πού το βλέπουμε αυτό? Πράξεις Αποστόλων, τρίτο κεφάλαιο. Να πάμε να το δούμε. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο των γεγραμμένων. Τον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Εάν εγκύψουμε σε αυτόν και επιμείνουμε, θα ελευθερωθούμε από την αγάπη του Θεού μας. Αλληλούια. Πάμε λοιπόν Πράξεις Αποστόλων, αδέρφια μου. ...963 σελίδα. Τρίτο κεφάλαιο, διαβάζω από το 19 εδάφιο. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσιν εαμαρτίες σας, δια να έλθωσιν κερίαν ψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Μετανοήσατε. Αλλάξτε νου. Αλλάξτε τρόπο σκέψης, αλλάξτε γραμμή, αλλάξτε πορεία. Πώς έρχεται η μετάνοια? Ποιος τη γεννάει τη μετάνοια? Η κατά Θεόν λύπην γεννά μετάνοιαν προσωτηρίαν αμεταμέλητον. Και υπάρχει και ένας ωραίος ύμνος που λέει «Σε λύπησα Θεέ μου και το πνεύμα σου Χριστέ, μα ψυχές να το ψάλουμε, μα ψυχές σι καθαρίζεις, σι καθάρισε και με, και με, και με, σι καθάρισε και με, σε λύπησα Χριστέ μου και το πνεύμα σου Θεέ, μα ψυχές σοι καθαρίζεις, σοι καθάρισε και με, και με, σοι καθάρισε και με. Μετανοήσατε λοιπόν, μετανοήσατε και επιστρέψατε. Για να μας λέει επιστρέψατε σημαίνει ότι, ότι μας περιμένει. Με μετά από αυτά που κάναμε, από αυτά που είπαμε, από αυτά που ενεργήσαμε. Ναι, μας περιμένει εκεί. Δεν έφυγε, δεν έφυγε. Παραμένει εκεί. Επιμένει να μας περιμένει. Επιμένει να μην απογοητεύεται. Από την αγάπη του δεν ενεργεί. Από την αγάπη του δεν απαντά και από την αγάπη του περιμένει εκεί. Όλα από την αγάπη του τα κάνει. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό? Αφού λοιπόν μας λέει επιστρέψατε, σημαίνει ότι σας περιμένω. Δεν θα μας καλούσε σε επιστροφή αν δεν ήταν εκεί να μας περιμένει. Και όχι με μία χατζάρα, αλλά με μία πλατιά αγκαλιά, η οποία αγκαλιάζει τον μετανοήσαντα αμαρτωλό. Και τι γίνεται όταν ο άνθρωπος επιστρέψει?
Αποκατάσταση. Μετανοήσατε και επιστρέψατε, λέει ο Κύριος τον Ιερεμία, εάν επιστρέψεις προς εμέ, θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου ως το πρώτερον. Σαν να μην έγινε τίποτα ενώ έγιναν τόσα πολλά. Και αν με το που θα επιστρέψεις διαχωρίσεις το τίμιον από το αχρίον, κρατήσεις το δίκαιο και συχαθείς το αχρίον, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Και λέει και κάτι άλλο μετά. Αυτοί ας έλθουσιν προς εσέ. Εσύ να μην πας προς αυτούς. Αλληλούια. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Για ποιο λόγο? Για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας. Με την μετάνοια και με την επιστροφή από πάνω σου θα φύγει το βάρος που κουβαλάς. Δια να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας. Δηλαδή η αμαρτία σας δεν θα υφίστανται πλέον. Θα την έχει σηκώσει ο Κύριος. Θα φύγει από πάνω σου το βάρος της αμαρτίας και τα δεσμά που αυτή προκαλεί και οι ενοχές και οι τύψεις οι οποίες σε αυτήν οφείλονται. Μετάνοια, επιστροφή, εξάλειψης αμαρτιών. Πάλι καθαρός, καθαρός ο ακάθαρτος. Αλληλούια, καθαρός ο ακάθαρτος. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Καθαρός ο ακάθαρτος. Και πώς θα εξαλειφθούν? Θα εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας για να έρθουν κερί αναψυχής. Το κείμενο λέει κερί αναψύξεως. Ξέρεις τι σημαίνει κερί αναψύξεως? Ο Κύριος θα σε κάνει πάλι να δροσιστείς, να χαρείς, να ανακουφιστείς. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε δια να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας, δια να έλθωσουν κερί αναψυχής. Θα σε φρεσκάνει, θα σε δροσίσει, θα σου πάρει το βάρος, θα αναπνεύσεις πάλι ευτυχισμένα. Οι κερί της αναψυχής θα έρθουν με τη μετάνοια και την επιστροφή. Όπου δεν υπάρχει καιρός αναψυχής, δηλαδή δεν υπάρχει αγαλίαση σωτηρίας, είναι γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Όπου υπάρχει μετάνοια και επιστροφή, εξαλείφονται οι αμαρτίες και ο Θεός έρχεται και δίνει ούριο άνεμο, ανάπαυση, αναψυχή, φρεσκάδα. Ποιος φέρνει την αναψυχή? Η παρουσία του Κυρίου. Κοιτάξτε πως το λέει. Μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και για να έρθουν, αφού εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν κερί αναψυχής. Ποιος την φέρνει την αναψυχή? Η παρουσία του Θεού. Πώς έρχεται η παρουσία του Θεού? Με τη μετάνοια και την επιστροφή. Βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο να επιστρέφει και πάει και τον επισκέπτεται. Έτσι δεν έκανε με τον άσωτο ιό? Ο άσωτος ιός δεν διήνυσε την απόσταση όλη μέχρι τέλους. Πήρε την απόφαση, μετανόησε, γύρισε προς τον πατέρα και στα μέσα της διαδρομής κάποια στιγμή πήγε ο πατέρας και τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η έμπρακτη αγάπη στο κορμί μου και στην ψυχή μου. Αλληλούια. Την οποία την κάνει αόρατη παρουσία του Θεού όπου υπάρχει μετάνοια. Και λέει στο 26 εδάφιο, γιατί είπαμε τώρα τι είναι διαθέσιμος και δυνατός να κάνει ο Θεός. 26 εδάφιο. Προς εσάς πρώτον ο Θεός. Εσάς πρώτον, ποιους εσάς πρώτον, που μετανοείτε και επιστρέφετε? Ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν δια να σας ευλογεί. Σε εσάς που μετανοείτε και επιστρέφετε, ο Θεός αποστέλει τον Ιησούν Χριστόν για να σας ευλογεί. Τι σημαίνει να σας ευλογεί? Να σας επισκέπτεται, να σας αποκαλύπτεται, να ενεργεί στα αδιέξοδά σας και να σας οδηγεί στα διλήμματα και στις αμηχανίες σας. Πότε? Όταν επιστρέψετε έκαστος,
όταν επιστρέφεται έκαστος από τον πονηριόν ημών. Όταν επιστρέφεται, μας καλεί ο Κύριος σε μια διαρκή επιστροφή. Αλληλούια. Σε μια διαρκή επιστροφή που σημαίνει ότι διαρκώς τον λυπούμε και διαρκώς μας περιμένει. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Όταν επιστρέφετε από τον πονηριόν ημών, τότε ο Πατέρας θα σας στέλνει τον Χριστόν για να σας ευλογεί. Για να σας δίνει δηλαδή αυτό που σας λείπει και το οποίο ανοήτως ψάξατε να βρείτε στην αμαρτία. Δεν θα το βρείτε στην αμαρτία αυτό που σας λείπει. Στον Χριστό θα τον βρείτε. Στην επίσκεψη του Κυρίου θα τον βρείτε. Στις εκβάσεις και στις ενέργειες του Θεού. Στον διάλογο μαζί Του. Τι κάνει ακριβώς ο Χριστός αυτή την ώρα? Α Ιωάννου. Πάμε αδέρφια να το δούμε. Δόξα Κύριε. Είμαστε ευγνώμονες για το Λόγο Του, που είναι το στήριγμα της ζωής μας, αδέρφια. Αν βουλιάζεις μέσα στην απελπισία ή στα δεσμά, υπάρχει στήριγμα. Ο γεγραμμένος λόγος, οι διαβεβαιώσεις του Θεού για σένα τον αδύνατο και αμαρτωλό και για μένα. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι αυτός που αποστέλλεται παρά του Πατρός για να μας ευλογεί όταν επιστρέφουμε από τις πονηριές μας? ...1080 σελίδα β' κεφάλαιο. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω δια να μην αμαρτήσετε. Και εάν της αμαρτήσει, εάν κάποιος την πατήσει, τον μπουρδουκλώσει ο διάβολος, γιατί δεν πρόσεξε, γιατί αφέθηκε, εάν της αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα. Την ώρα της πτώσης σου υπάρχει κάποιος που δεν σε συχαίνεται, δεν σε καταφρονεί, δεν σε καταδικάζει και δεν σε θεατρίζει. Αλλά εκείνη τη στιγμή που είσαι σε πτώση, παρακαλεί για σένα στον ουράνιο Πατέρα να σηκωθείς. Εάν της αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον στον Πατέρα. Την ώρα που κανένας άλλος δεν παρακαλεί, γιατί τον απογοητεύσαμε, γιατί τον προδώσαμε, γιατί τον πουλήσουμε, υπάρχει κάποιος που εκείνη την ώρα παρακαλεί για τον πεσμένο αμαρτωλό. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος. Παρακαλεί για σένα την ώρα της πτώσης σου ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος, ο μοναδικός δίκαιος. Ξέρεις την εκείνη την ώρα που είσαι σε πτώση, που είσαι δεμένος και δεμένη, να υπάρχει κάποιος που δεν σε κατακρίνει, δεν σε πετροβολεί, δεν σε λιδοβολεί, αλλά παρακαλεί για σένα? Όλοι οι οικουμένοι μπορεί να είναι εναντίον σου εκείνη την ώρα, εκτός από έναν, αλληλούι, από τον Χριστό. Και γιατί είναι δίκαιος? Γιατί έχει μια ιδιαίτερη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι: δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλω να επιστρέψει ο αμαρτωλός και να ζήσει. Είναι μια δικαιοσύνη την οποία την είδαμε στο πρόσωπο του Ιωσήφ, του νομιζομένου πατέρα του Χριστού, ο οποίος λέγει η Γραφή: δίκαιος ον και μη θέλων να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Την αμαρτία σου ο Χριστός δεν την κοινοποιεί, γιατί δεν θέλει να σε θεατρήσει, εφόσον εξομολογείσαι και παρετήσει από την αμαρτία. Για την αμαρτία σου και για την πτώση σου ο Χριστός παρακαλεί. Γιατί αυτός τι είναι? Είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Τι σημαίνει ηλασμός? Γίνεται θυσία. Το προσφερόμενο μέσον εξιλεώσεως. Δηλαδή μέσον για να συμφιλειωθείς εσύ και εκείνος που λύπησες. Εγώ με εκείνον εις τον οποίον αμάρτησα. Εμείς από εκείνον ο οποίος μας κάλεσε και
και από του οποίου εκλίναμε αγαπώντες τα πράγματα του κόσμου. Και είναι ο ηλασμός. Έλα να τα ξαναβρεις πάλι με τον πατέρα, γιατί η θυσία μου εξακολουθεί να έχει ισχύ. Πάντοτε θα έχει ισχύ αυτή η θυσία. Και είναι ηλασμός όχι μόνο για εμάς, όχι μόνο περί των αμαρτιών των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή: «Όθεν δύναται να σώζει εντελώς πάντας τους προσερχομένους εις τον Θεόν, δι' αυτού ζών πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ ημών». Δόξα στον Κύριο. Δύναται να σώζει εντελώς πάντας τους προσερχομένους. Τι σημαίνει εντελώς? Να ελευθερώσει τελείως από την αμαρτία, από το όποιο πάθος και δεσμό. Ποιους? Πάντας τους προσερχομένους εις αυτόν. Και εμένα και σένα και τον άλλον και τον άλλον και πάντας, πάντας, πάντας. Γιατί αυτή τη στιγμή ζει για ένα λόγο. Για να μεσητεύει για όλους μας. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Αφού λοιπόν ξέρουμε ότι ο Χριστός την ώρα της πτώσης μας δεν μας λέει μπράβο βεβαίως, δεν μας επιβραβεύει, αλλά παρακαλεί για να σηκωθούμε, παρακαλεί υπέρ μας με σπλάχνα και κτιρμούς, τότε εμείς τι θα κάνουμε? Ας πλησιάζουμε τον θρόνον της χάριτος μεταπαρησίας. Μια παρησία που δεν οφείλεται σε εμάς, γιατί εμείς έχουμε αμαρτήσει. Έχουμε παρησία θάρρος σε εκείνον που είναι αναμάρτητος και παρακαλεί υπέρ ημών των αμαρτωλών. Θα πλησιάσεις τον θρόνον της χάριτος με θάρρος, γιατί στα δεξιά του Πατρός παρακαλεί ο αναμάρτητος Χριστός για σένα. Αλληλούια. Γιατί από το θρόνο της χάριτος δεν θα πέσει κεραυνός να σε κάψει, αλλά θα λάβεις έλεος μια ακόμη ευκαιρία. Και χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρείας, την ενέργεια του Θεού, ώστε να αποτινάξεις το δεσμό που σε έχει δέσει με το να το συχαθείς και να το μισήσεις. Αυτή είναι η χάρις, αυτή είναι η χρίαν. Κύριε, ελευθέρωσέ με και κάνε με να συχαθώ ό,τι με απομακρύνει από σένα. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, αδέρφια. Ο θρόνος είναι θρόνος χάριτος, δεν είναι θρόνος κρίσεως. Ας τον πλησιάσουμε, γιατί ο Κύριος παρακαλεί αυτή την ώρα και για σένα και για μένα. Ας πούμε όλοι μαζί δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.